από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι περισσότερο από ποτέ πρέπει να ενισχύσουμε διμερείς τομείς της συνεργασίας μας προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε και για τις δύο χώρες τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Τέλος, έθεσα στην Βρετανίδα Πρωθυπουργό ένα μείζον για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό ζήτημα. Το ζήτημα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα. Για μας αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα που έχει και μια ιδιαίτερη ηθική φόρτιση. Τα μάρμαρα ανήκουν στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, αλλά η θέση τους, η φυσική τους θέση είναι στον Παρθενώνα. Η φυσική τους θέση είναι εκεί όπου χτίστηκαν, εκεί όπου οι αρχαίοι Έλληνες έδωσαν μια μεγάλη πνοή στην παγκόσμια πολιτιστική μας κληρονομιά, φτιάχνοντας αυτό το μνημείο, το σημαντικό μνημείο για την παγκόσμια κληρονομιά. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να πω ότι το συμπέρασμά μου είναι πως το ταξίδι μου εδώ έχει, γιατί έχει και συνέχεια, ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικό, καθώς επαναλαμβάνω το timing ήταν εξαιρετικό και πιστεύω ότι υπάρχει προοπτική μιας στενότερης συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο το επόμενο διάστημα, και αυτό σηματοδότησε και η σημερινή μας ουσιαστική συνεργασία. Κύριε Πρόεδρε, σε αυτή τη σημαντική στιγμή στο κατόφλι της εξόδου από το μνημόνιο για την επόμενη μέρα της χώρας, η πολιτική σταθερότητα είναι μια παράμετρος βασική. Οι σημερινές εξελίξεις στην Αθήνα με την ανεξαρτητοποίηση βουλευτή του συγκυβερνώντος κόμματος, σας κάνει να ανησυχείτε για την κυβερνητική συνοχή και την πολιτική σταθερότητα στη χώρα? Δεν ανησυχώ καθόλου. Πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση, παρά τους σχεδιασμούς που υπάρχουν και τα σχέδια τα ανόητα κατά την άποψή μου που κάποιοι επιχειρούν, δεν θα έχει ασυνέχεια, θα έχει συνέχεια κυβερνητική συνοχή και θα ολοκληρώσουμε το έργο μας στο τέλος τετραετίας. Δεν ανησυχώ καθόλου, πόσο δε μάλλον όταν πλέον είναι σε όλους σαφές ότι αυτή η κυβέρνηση που έχει περάσει από 40 κύματα κατάφερε να επιβιώσει σε πολύ δυσκολότερες στιγμές, πόσο δε μάλλον τώρα που ανοίγεται μπροστά μας ένας πολύ θετικός ορίζοντας. Και μιας και βρίσκομαι στην Βρετανία, να πω ότι μια εξαιρετική ταινία ήταν το Too Hard to Die. Λοιπόν, είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε. Είμαστε καλά. Εντάξει, έθεσα το ζήτημα. Γνωρίζουμε τις θέσεις της βρετανικής πλευράς. Νομίζω όμως ότι αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία είναι να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και πιστεύω ότι θα βρούμε όλο ένα και περισσότερους στην εξέλιξη των πραγμάτων που θα υποστηρίζουν αυτή τη δίκαιη ελληνική θέση. Μάλιστα, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να σχολιάζει.